Βασίλη, θέλω να μας πεις τι σου είπανε στο Άγιο Όρος για τα λείψανα του γέροντα του Πορφυρίου. Άκουσα από ένα γέροντα που ήταν παρόν την ώρα που το έξαφεψε αυτό το Πορφύριο. Ποιο γέροντα? Πατριάρχος Ασεγμενίτης, ο γραμματέας. Α, ήταν παρόν ο Πατριακός. Το Ασεγμένο, ναι. Ήταν παρόν όταν. Δεν Άρα ξέρω αν ήταν έχουμε παρόν. ζωντανή μαρτυρία. Με άνθρωποι που ήταν παρόν. Ναι. Μίλησε με τον Πατριάρχο. Α, μιλήσαν άνθρωποι που ήταν παρόν με τον Πού να είναι Πατριακό. εκεί. Ναι. Και έλεγε, αντί να βοδιάζει αφού είναι Άγιος, Ναι. βρώμησε όπως ο καθένας. Δεν είχε δηλαδή σημεία αγιότητας, ούτε ήταν κίτρινα, ούτε βοδιάζανε, Δεν απλά άκουσα τίποτα μυρίζανε, τέτοια. μυρίζαν άσχημα. Αυτό είναι για αυτούς που δεν πιστεύουν και λένε Και ότι πάει θέλουμε πέθανε να αυτός, κάνουμε εμείς άκουσα το οικοφαντία. ράδιο και έλεγε «Είμαι πράγματι αμαρτωλό. Έκανα πολύ λάθη η ζωή μου και φοβάμαι». Όχ, Ο μακάρι να το ίδιος. κατάλαβα, Θα τα πράγματα μακάρι. στα Πυραιός έλεγε αυτά. Τι είπε, ότι θα τα πλήρωσε, θα με πλήρωσε ο Θεός. No, που έκανε πολύ ζημιά και φοβάμαι. Α, το παραδέχθηκε στο τέλος, είπε ότι έκανα πολύ ζημιά. Μακάρι, μακάρι. Καλό αυτό. Μακάρι να το έκανα, ναι. Είναι καλό για την ψυχή του. Αν ομολογούσε όμως ότι είναι η Ορθοδοξία, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Γιατί τώρα έχει παρασύρει χιλιάδες κόσμο και εμένα με κατηγορούν και με συκοφαντούν ότι βρίζουμε, λέει, τους γεροντάδες και αυτά. Όχι. Εμείς λέμε Αιωνόρος. ότι κάναν αντίθετα στην Ορθοδοξία. Αιώνες Αιωνόρος έχει πάει με τον Πάπα. Δεν είναι μόνο τώρα. Ναι, είναι αλήθεια Απλώς αυτό δεν το έχουμε γεγονός. μάθει, σβήνει η ιστορία και κάνει κάτι καινούριο. Μάλιστα. Βασίλη, πάλι σε ευχαριστούμε.